Έλα και που είστε. Εντάξει, δεν έχω. Τα λόγια είναι περιτά, λέει. Τα λόγια είναι περιτά. Δεν θέλω, δηλαδή, το εννοώ. Τα λόγια είναι περιτά. For sure. Έτσι, έρχεται. Τι να πω. Θα δείτε τι έρχεται. Δεν το. Όπα, ακούω τον εαυτό μου, ρε. Κακό, εντάξει, κακό, κακό. Τζις κακό. Δεν έχουμε, λοιπόν. Λοιπόν, δεν έχω λόγια. Θα δείτε. Δεν μιλάω, θα δείτε τώρα. Σε λίγο ανοίγει εδώ, μαζευτούμε λίγο έτσι. Να κάνω εγώ αυτά που πρέπει να κάνω. Βασικά και μην μαζευτούμε. Εγώ θα τα πω. Και να βάλουμε μπρος. Να βάλουμε μπροστά τις μηχανές. Τσαφτσούφ, τσαφτσούφ, τσαφτσούφ. Εντάξει. Μιλάμε τώρα για πράγματα που θα έρθουν όλα μαζί. Τα έχουμε τάξει από καιρό κάποια. Κάποια τα έχετε ζητήσει εσείς, κάποια τα φέραμε μοναχοί μας, που λένε και στο χωριό μου. Ό,τι καλύτερο. Δεν λέω πολλά. Θα τα δείτε όλα αφού ανοίξουν σιγά σιγά οι οθόνες. Πάρουν εμπρός. Αφού πάρουν μπρος οι μηχανές. Okay. Αφού πάρουν μπρος οι μηχανές. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα μα πάρα πολλά updates. Έχουν έρθει το κάτι άλλο. Πάρα πολλά διαφορετικά κλπ. Δεν είναι. Ακούγονται θόρυβοι, κάτσε να βγω από το Discord γιατί εδώ κάνουν live. Αυτοί θα αρχίσουν να φωνάζουν και όλα. Θα ακούμε και ένα μυστήριο. Θα έχουμε άλλα. Εντάξει, live ανοίξαν. Όλα καλά. Λοιπόν, έχω υποσχεθεί. Πότε λέει Valorant θα έρθει και αυτό. Και Valorant. Ό,τι θέλει ο λαός. Εγώ ό,τι θέλει ο λαός θα κάνω. Δεν είναι. Λοιπόν, έχετε ζητήσει. Καλά. Πάρτε λίγο πλατεία με το πρώτη ματιά, ρουφίχτε την. Εμείς μπήκαμε Χριστούγεννα και ας είναι Νοέμβριος ρε φίλε, γιατί δεν τα γουστάρουμε να πούμε Χριστούγεννα αυτά τα φωτάκια, τα έτσι. Πάρτε το λοιπόν, με το που μπαίνεις, money, Greek Mafia, Happy 2023, προετοιμαζόμαστε 2 μήνες πριν. Ναι ρε φίλε, γιατί γουστάρουμε γιορτές, πώς να γίνει δηλαδή, έτσι θέλουμε. Και Greek Mafia Masters και Greek Mafia Official. Πρώτο έτσι για ζέσταμα. Βλέπετε εδώ γίνεται μου χαμπέτη στην πλατεία. Λοιπόν, αυτό είναι ok. Τώρα να πάρω για official, με τι να πρωτοξεκινήσω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω με τι να πρωτοξεκινήσω, έχω πάθει σοκ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω
με αυτά που πρέπει. Πάρα πολύ καιρό μου λέτε, και με το δίκιο σας, Alter, αυτό με τις ομάδες που έχεις βάλει, με τους συνδέσμους, τι γίνεται Alter, πώς δουλεύει αυτό με τους συνδέσμους, εγώ θέλω να πάω στο σύνδεσμο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και να γίνει χαμός. Πώς θα γίνει να πούμε? Λοιπόν, ανοίγετε το χάρτη σας και πηγαίνετε όλοι σε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτό το πλυπάκι, στο Χωριουδάκι, σε αυτό το πλυπάκι. Όλοι έρχεστε τώρα, όλοι έρχεστε τώρα στο σημείο που είμαι, και στο Greek Mafia Masters και στο Greek Mafia Official. Όλοι. Χήμα, τώρα όλοι έρχεστε εδώ. Έρχεστε εδώ λοιπόν και πάτε εψιλον και διαλέγετε. Choose team, λέει. Παναθηναϊκός, Άρης, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Τώρα, σίγουρα θα έρθουν και άλλες ομάδες. Το λέω από τώρα να είστε σίγουροι. Σας το εγγυώμαι. Μου το έχετε ζητήσει πάρα πολύ και επειδή μου το ζητήσετε πάρα πολύ, εγώ θα το κάνω. Αλλά μέχρι τότε έχουμε αυτές τις 5. Anyway, προχωράω. Έρχεστε λοιπόν εδώ, σε αυτό το σημείο στο χάρτη, το ξαναλέω, όλοι από Greek Mafia Masters και Greek Mafia Official, έρχεστε εδώ, όλοι. Ανεξαρτήτως όσοι κάθεστε σε καρέκλες και λοιπά που λέει και τραπέζια, έρχεστε όλοι. Ground bow, δεν το συζητάω, έρχεστε όλοι. Okay. Έρχεστε λοιπόν και τι κάνετε, διαλέγετε την ομάδα. Εγώ θα διαλέξω τη δική μου ομάδα. Ναι, είμαι Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν είμαι όποιος ξέρει τι, είμαι Ολυμπιακός όμως. Και θα ανοίξουμε και στριμάκι το βράδυ, το λέω, Γιώργης ΠΑΟΚ, εγώ Ολυμπιακός. Ετοιμαστείτε για τρελό μου χαμπέτ, έτσι. Θα τα πούμε και σε αυτά. Πάμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν, ξαναλέω, ερχόμαστε όλοι σε αυτό το σημείο εδώ που είμαι. Ήδη έχουν έρθει οι πρώτοι τσάκαλοι. Ελάτε να διαλέξετε ομάδα, ελάτε να διαλέξετε ομάδα τσακαλάκια. Πάμε. Καλησπέρα κύριε Alter. Και μπείτε στο live να τα εξηγήσω, μην τα λέω συνέχεια δύο φορές. Λοιπόν, διαλέγουμε ομάδα. Αφού διαλέξουμε ομάδα, μας το βάζει δεύτερο job. Ουσιαστικά η ομάδα μας είναι και δεύτερο job. Okay. Είναι και δεύτερο job. Τώρα, πώς πάει το πράγμα? Πώς κάνουμε capture περιοχές, τι γίνεται, τι? Πρώτον, κάθε ομάδα έχει σύνδεσμο ανάλογα με την. Δηλαδή, οι Ολυμπιακοί στους Ολυμπιακούς, οι Αεκτζίδες στους Αεκτζίδες κλπ. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα P. ΠΑΟΚ, ένα π εδώ, Παναθηναϊκός, ένα α, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Άρης. Πάμε να τους δείξουμε όλους με τη σειρά. Έχω λοιπόν εγώ πάρει το job, ήρχομαι εδώ στο σύνδεσμο, έτσι, σύνδεσμο του Ολυμπιακού. Έχει εδώ να σπονάρετε μπιεφάκια και λοιπά, έτσι, ό,τι γουστάρετε. Και πέρα από αυτό, αχ, δεν έχω βάλει τα teleport, α, το λούσιμο μου. Θα το βάλω τώρα για να το δείτε λοιπόν. Εντάξει, χρωστάω το εσωτερικό. Έλα. Μη βαράτε. Έχω τα. Μακάρι να είναι το μόνο πρόβλημα. Λοιπόν, δείχνω τώρα. Λοιπόν, θα δείτε τώρα και κολπάκια εδώ. Να δείτε πώς γίνεται η δουλίτσα. Και λοιπόν, ο κάθε σύνδεσμος έχει και το εσωτερικό του. Τώρα, αυτός είναι ο σύνδεσμος του Ολυμπιακού, έτσι θα έχει και ο κάθε σύνδεσμος, θα τον βάλουμε εδώ παρέα για να μπορώ να εξηγώ και ταυτόχρονα. Έχει το εσωτερικό του, δηλαδή έχει το απ' έξω που αράζουμε και λοιπά, okay. Και έχει και το από μέσα που λέμε, το από μέσα, το εσωτερικό, εκεί που γίνονται να έχουμε τα έργα, οι φασαρίες και λοιπά. Έρχεστε λοιπόν εδώ και έρχεται και τη δυνατότητα να κραφτάρετε αν έχετε το job πρώτο, έτσι. Και cloakroom, το οποίο θα φτιάξουμε ενδυμασίες, τις οποίες εγώ θα σας δώσω τις ενδυμασίες αυτές, για να μπορείτε να έχετε τα ρούχα της ομάδας, πέρα ότι μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας. Άρα λοιπόν, θα δείτε και για τα ταρόπαλα και για όλα, έρχεται και για την αστυνομία. Λοιπόν, άρα σύνδεσμος του Ολυμπιακού, σε αυτό το στρόγγυλο Ολυμπιακός. Πάμε εδώ, σύνδεσμος ΑΕΚ, να τονε. Έχει και αυτό το αντίστοιχο εσωτερικό από μέσα, οκ. Okay. Θα δείτε, σε λίγο θα το φτιάξω και εδώ, θα μπορείτε να μπείτε και εδώ. Σύνδεσμος Παναθηναϊκού. Νάτος. Νάτονε, σύνδεσμος Παναθηναϊκού. Σύνδεσμος ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Νάτονε. Ωπα ρε. Νάτονε. Πού τονε. Νάτονε. Σύνδεσμος ΠΑΟΚ. Νεάπολη εδώ, ιστορίες, δεν ξέρω εγώ τι. Και Άρεος. Σύνδεσμος Άρη. Εδώ, πάρτε το. Ο κάθε σύνδεσμος έχει, εκτός του έχει να σπονάρετε μπιεφάκια για να μπορείτε να πάτε που θέλετε να πάτε με την ομάδα,
Έχει και το εσωτερικό που μπορείτε να κρατάτε ρόπαλα, μαχαίρια, ιστορίες μπόλικες. Έτσι, πέραν αυτού. Τώρα, αν πατήσετε F4, βλέπετε πρώτον πόσα μέλη έχει κάθε ομάδα, δεξιά, και αριστερά βλέπετε ποιες περιοχές ελέγχει κάθε ομάδα. Και κάτω βλέπετε κάποια rewards. Τώρα, δεν είναι μόνο αυτό, έτσι μην βιαστείτε, θα δείτε πολλά. Πατώντας λοιπόν F4, κάποιος για κάποιους μπορεί να είναι και λίγο γνώριμη αυτή η εικόνα από το Gang Wars, εδώ είναι κάτι διαφορετικό, είναι για τις ομάδες. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία μπορείτε να τα κάνετε capture, όπως βλέπετε υπάρχουν διάφορα γκρι μπλιπάκια στο χάρτη. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ εμείς, είναι bucket επίσης να ενημερώσω σε αυτό το σημείο, είναι bucket, δηλαδή αν έχεις job ομάδα πάνω σου και πας σε αυτά τα σημεία, σε βάζει σε άλλο bucket, οπότε μην παραξενευτείτε. Είναι bucket αυτά τα σημεία. Αν έχει job ομάδα, άμα δεν έχει job τίποτα, δηλαδή όλοι οι άλλοι εμείς που δεν θα παίζουμε με τις ομάδες όλη την ώρα, δεν θα μας επηρεάζει. Δεν θα μας επηρεάζει καθόλου στο RP μας σε τίποτα. Άρα είναι bucket. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν και ξεκινάω capture. Πάρτε το. Ξεκινάει capture, sky ειδοποίηση στο chat, Ολυμπιακός started capture area. Πατάω F4 και σε λίγο θα δείτε ότι θα αλλάξει χρώμα η περιοχή. Εδώ βλέπετε, ξαναλέω, πόσα μέλη έχουν οι Ολυμπιακοί, πόσα μέλη έχουν οι Παοκτζίδες, πόσα μέλη έχουν οι Αριανοί. Εδώ βλέπετε ποιες περιοχές ελέγχουν και εδώ θα σας πω για τα rewards, γιατί κάποια rewards θα παίρνετε. Τώρα, είπα στην αρχή για τις ομάδες, κάποιοι ρωτάτε, βλέπω ήδη. Θα μπουν και άλλες ομάδες. Προς το παρόν πάμε με αυτές. Τις πρώτες 5 δεν γίνονται όλα μαζί. Αυτό το bug, καλά. Αυτό το update που φέραμε είναι ήδη πολύ μεγάλο. Όπως βλέπετε επίσης, αναβοσβήνει στο χάρτη ανάλογα με την ομάδα που κάνει το capture. Κάτι μην πάμε καμιά χέντα εδώ. Ανάλογα με την ομάδα που κάνει το capture, φορτώνει εκεί. Η αστυνομία μπορεί να εμπλακεί. Έρχεται κάτι ακραίο για αστυνομία, θα δείτε. Ξαναλέω λοιπόν, είναι bucket. Οπότε αν εγώ περνάω από εκεί, δεν έχω θέμα. Θα βγουν και rules συγκεκριμένα. Οπότε μπορεί να κάνουμε capture κανονικά. Ξαναπατάω F4, να δω αν έχει πάρει κάποια άλλη ομάδα. Εδώ βλέπετε που είναι οι σύνδεσμοι της κάθε ομάδας. Έτσι, που είναι ο σύνδεσμος, οπότε μπορείτε να πάρετε μηχανές, ρόπαλα, ιστορίες κλπ. Και μετά από εκεί πέρα ξεκινάει το capture. Εγώ βλέπετε λοιπόν κάνω capture την περιοχή 14, οι Παοκτζίδες ξεκινήσαν την περιοχή 25 και ξεκινάει να ανταλαβαίνει. Αυτά τα σημεία είναι bucket, μπορείτε να βγάλετε όπλα κανονικά και να ρίξετε. Αλλά είναι bucket, αν έχετε ομάδα επάνω σας. Αν δεν έχετε ομάδα, δεν μπορείτε να τους δείτε, δεν μπορούν να σας δουν. Okay. Οπότε σε αυτό το κομμάτι είμαστε clean. Θα πω και η αστυνομία που έρχεται, δεν έχω πει ακόμα το καλύτερο. Θα δείτε το καλύτερο, θα πάθετε σοκ. Μισό, μη βιάζεστε. Για όλους έχει ο Μπαχτσές. Όλοι θα γουστάρετε από αυτό το update, όλοι θα το δείτε. Περιμένουμε λοιπόν να γίνει το capture. Όσοι ξέρετε από Gang Wars, μπορείτε να καταλάβετε ότι κάθε φορά που όταν η ομάδα σας έχει μια περιοχή δική της, όταν θα πεθάνετε μπορείτε για ένα λεπτό να διαλέξετε να κάνετε spawn στην περιοχή. Αν πάνε να σας κάνουν να την υπερασπιστούν ή να πάρετε άλλες περιοχές. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό να το θυμάστε και να το έχετε κατά νου. Πέραν αυτού τώρα, τι άλλο έχει έρθει λοιπόν, τι άλλο έρχεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, να το πω, να το δώσω, το δίνω. Λοιπόν, τώρα, κάθε περιοχή, πήραμε την περιοχή, Ολυμπιακός, πήραμε την πρώτη περιοχή. Αυτή η περιοχή λοιπόν είναι του Ολυμπιακού, είναι η πρώτη περιοχή, Η πρώτη περιοχή λοιπόν, κόκκινη. Κάθε φορά λοιπόν κάποια ομάδα θα παίρνει, η περιοχή θα παίρνει και το ανάλογο χρώμα και θα μπαίνει και το σήμα της ομάδας από πάνω. Τώρα, τι κερδίζουμε με όλο αυτό? Πέραν το ότι θα έρθει με Μολότοφ, μην αγχώνεστε. Και για Μολότοφ σας έχω, μη βιάζεστε. Βιάζεστε να μιλήσετε. Μη βιάζεστε. Έρχονται ρόπαλα μαχαίρια αλλού, θα δείτε. Μην αγχώνεστε. Θα πάθετε σοκ, σας λέω. Έχει από όλα τα γούστα ο Μπαχτσές. Μην βιάζεστε μόνο. Μείνετε στο βιντεάκι, δείτε το όλο και μετά γράψτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κάθε περιοχή λοιπόν τώρα τι μας δίνει. Κάθε περιοχή μας δίνει για 2 λεπτά, ανά 2 λεπτά, 1000 καθαρά. Ανά μισή ώρα λοιπόν έρχεται και όσες περιοχές έχουμε, εμείς έχουμε π.χ. 10 περιοχές. Ανά 2 λεπτά λοιπόν, άρα άμα το πάμε, παίρνουμε, μαζεύουμε, ξέρω εγώ, 200 χιλιάρικα. Όσοι είμαστε online εκείνη τη στιγμή και έχουμε το job της ομάδας, παίρνουμε ανά μισή ώρα κάποιο check από αυτά τα λεφτά. Δηλαδή μοιράζονται δια τα άτομα που είμαστε μέσα. Αν είμαστε 2 άτομα θα πάρουμε από 100 χιλιάρικα. Αν είμαστε 10 θα πάρουμε από 20. Κάθε μισή ώρα και βγαίνει και ο νικητής του round ότι τάδε ομάδα νίκησε. Άρα λοιπόν κρατάμε και αυτό στο μυαλό μας. Πρώτον, να πω και κάτι άλλο. Μπορείτε να κάνετε first aid κανονικά τους συμπαίχτες σας, έτσι. Κανονικότατα μπορείτε να τους κάνετε first aid. Πάω εγώ να πάρω και άλλη περιοχή τώρα. Έτσι, Ολυμπιακάρα. Εντάξει, μην μαλώνετε, έτσι όσο μπορείτε να τα πάρετε τώρα. Λοιπόν, παίρνω άλλη περιοχή.
Σημειώνω ότι μέσα σε αυτό το bucket, το κύκλο, μπορείτε τι να κάνετε, να κάνετε first aid κανονικά, έτσι. Το σημειώνω αυτό. Μπορεί να γίνει first aid κανονικά μέσα σε αυτό το κύκλο. Έρχεται και αστυνομία. Έρχεται, παιδιά, έρχεται. Μην βιάζεστε. Λοιπόν, θα έρθει επεξήγηση και με ρουλ για όλα. Τώρα, στο τέλος λοιπόν του μισάωρου, βγαίνει η νικήτρια ομάδα ανάλογα με τις περιοχές που έχει και οι παίκτες που είναι ενεργοί με τις ομάδες τους εκείνη την ώρα παίρνουν τσεκ ο καθένας ξεχωριστά. Μπορείτε να κάνετε first aid. Αν πεθάνετε, μπορείτε να διαλέξετε να κάνετε spawn σε περιοχή που ελέγχει η ομάδα σας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, να το έχουμε κατά νου. Τώρα, τι άλλο έχει έρθει, γιατί μου λέτε ρε παιδιά, άλλοτε εμείς συνδέσμους θέλουμε μαχαίρια με ξύλο, μολότοφ και ιστορίες. Κάθε βράδυ λοιπόν, να το εδώ έρχεται το καλό τώρα, εδώ έρχεται το καλό, ετοιμαστείτε να γουστάρετε λίγο τη ζωή σας. Κάθε βράδυ λοιπόν, στις 9 η ώρα το βράδυ, 9 με 10, κάθε βράδυ στις 9 με 10, σε random σημείο του χάρτη, θα σκάει ένας κύκλος, που είναι το Sendra event. Βγαίνουμε Sendra και παίζουμε κλωτσομπουνίδια. Σε αυτό το event κάθε βράδυ 9 με 10 δεν μπορεί κανένας να βγάλει όπλο. Πηγαίνουμε μόνο με ρόπαλα, με σιδερογροθιές, με μαχαίρια, με δεν ξέρω εγώ με τι άλλο. Σε αυτό το event μπορεί να έρθει και η αστυνομία. Με τα γκλόπ της, με τα κλωτσομπουνίδια της και αυτή με ό,τι άλλο γουστάρει. Κάθε βράδυ λοιπόν στις 9 με 10 κάθε βράδυ σε random σημείο στο χάρτη θα σκάει ένας κύκλος ο οποίος θα διαρκεί για μία ώρα, ο οποίος θα είναι bucket, όπου θα μπαίνουν μέλη από όλες τις ομάδες με μαχαίρια, γκλόπ, ιστορίες και δεν ξέρω εγώ τι και θα παίζουν ξύλο. Και εκεί θα μπορεί να έρθει και η αστυνομία, όπως και σε αυτά θα μπορεί να έρθει η αστυνομία, θα το πω και αυτό, αλλά θα μπορεί να έρθει και η αστυνομία να πάρει μέρος. Η ομάδα στο τέλος με τα περισσότερα kills, στο τέλος, δηλαδή αυτοί που θα έχουν ρίξει παραπάνω γκλοπιές και ιστορίες, θα κερδίσει. Τι θα κερδίσει αυτή η ομάδα στο τέλος, Alter μου, να το ήδη πήρανε και άλλες περιοχές. Θα κερδίσει δώρα ο κάθε παίχτης ατομικά. Όχι σαν ομάδα, ατομικά θα κερδίσουν δώρα. Άρα λοιπόν, κάθε βράδυ στις 9 με 10, location διαφορετικό, μία στο λιμάνι, έτσι όπως κάνουν έξω από την πόλη, μία στο λιμάνι, μία στο αεροδρόμιο, μία λίγο εδώ στο oil well, μία σε διάφορα σημεία του χάρτη και θα πέφτουνε κλωτσομπουνίδια. Okay, θα πέφτουνε κλωτσομπουνίδια. Ξεκάθαρα, όμορφα και ωραία. Τώρα, θυμίζω ότι κάθε σύνδεσμος μέσα έχει και να βάλετε ρούχα και να κάνετε craft, ρόπαλα και ιστορίες. Και επίσης και το βράδυ, ξαναλέω, θα τρέχει το event. Να θυμίσω ότι σε αυτό το σημείο, για όσους μπήκατε τώρα και ρωτάτε, σε αυτό εδώ το σημείο διαλέγετε ομάδα, παιδιά. Μπορείτε να αλλάξετε τώρα, εντάξει, τώρα για να αλλάξει κάποιος, εκτός αν κάνει λάθος, φαντάζομαι, δεν αλλάζει ομάδα μια στιγμή, αλλά όπως γουστάρει ο καθένας, δεν είναι δικό μου πρόβλημα αυτό. Από εδώ λοιπόν έρχεστε και διαλέγετε την ομάδα που γουστάρετε. Τώρα να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό τρέχει και στον Masters και στον Official, έτσι. Είναι κάτι που αν εμείς που δεν ασχολιόμαστε με ομάδες, κάποιος που δεν ασχολείται, εγώ ας πούμε δεν γουστάρω να ασχοληθώ με κάποια ομάδα, δεν μ' αρέσει ρε παιδιά, αν δεν έχω job ομάδα πάνω μου δεν με πειράζει πουθενά. Δεν με επηρεάζει, δηλαδή δεν με ενοχλούν, δεν μου κάνουν τίποτα, δεν βλέπω τα bucket, δεν βλέπω τίποτα. Δεν με ενοχλεί καν. Αν έχω το job της ομάδας, με επηρεάζει. Τώρα, η αστυνομία, άμα θα βρει κάποιον να πηγαίνει με όπλα και να τρέχει μέσα στην πόλη και να πηγαίνει σε αυτούς τους κύκλους, προφανώς μπορεί και να τους συλλάβει ή να πάει να τους πιάσει και να τους βάλει στη θέση τους. Αυτό δεν μας επηρεάζει πουθενά. Είναι ουσιαστικά ένα update, RP update, έτσι, RP update είναι. Το ότι να πάτε να παίξετε στο χωράφι με τις μπουνιές και με τα ρόπαλα είναι ένα RP update, το οποίο θεωρώ θα μας δώσει πάρα μα πάρα πολύ, πολύ πιο ωραία πράγματα. Τώρα, να πω F4 πατάς για να δεις το map, ρωτάτε πάρα πολύ. Νάτι και οι παουτζίδες. Νάτι και οι παουτζίδες πήρανε περιοχή. Χαμός. Το βραδάκι θα έχει στριμάκι, Alter Ολυμπιακός, Γιώργης Πάουκ, στριμάκι ξεχωριστό, Πάουκ Ολυμπιακός, μάχη για να πάρουμε τις περιοχές και ποιος θα κάνει κουμάντο. Το τονίζω, το λέω από τώρα. Τώρα. Πέρα από αυτό, τι άλλο έχει έρθει. Πάρα πολύ μου λέτε ρε εσύ, Alter, να σου πω, βάλατε το καινούργιο το κινητό. Κάποιοι μου λέτε ωραίο το καινούργιο το κινητό, εντάξει μας αρέσει, δεν μπορώ να πω καλό, αλλά ρε εσύ, Alter, δεν γίνεται ρε φίλε με αυτό το κινητό, δεν έχει το Instagram που θέλαμε. Επειδή λοιπόν το ζητήσατε, πάρτε το ρε μάγκες, Instagram. Πλέον θα ανοίγει
με command, okay, θα μπαίνει με command προς το παρόν μέχρι αύριο να μπει και αυτό στο κινητό, θα ανοίγει από το κινητό. Λοιπόν, πατάς λοιπόν στο F8 την λέξη Instagram. Έρχεσαι εδώ λοιπόν και φτιάχνεις λογαριασμό, πατάς sign up. Έτσι, έρχομαι εδώ λοιπόν και βάζω alter, κωδικό ξέρω εγώ, βάζω εδώ τι θα βάλω εγώ και πατάω sign up και μπήκα. Έρχομαι λοιπόν εδώ, μπορείτε να βάλετε εδώ προφίλ και λοιπά, εγώ θέλω να ανεβάσω κατευθείαν φωτογραφία, δεν με νοιάζει να βγάλω προφίλ. Πατάω με το βελάκι, πού είμαι, κάτσε να βγω από Noclip για να με δείτε. Λοιπόν, να το, έρχομαι εδώ λοιπόν και πατάω τη φωτογραφία, έρχομαι εδώ και έρχομαι και γράφω. Πρώτο έκανα, πώς το λένε, πρώτος ανέβασα φωτογραφία θα γράψω. Greek Mafia Official on top. Έρχομαι λοιπόν εδώ, Greek Mafia Official on top, πάρτο. Όχι ρε, μη μου πεις ότι το έχει λούσει ο μικρός. Πάρε μικρέ, δώστε μου μισό, δώστε μισό να πάμε τον developer μου. Έρχομαι μάγκες, έρχομαι, περιμένετε. Λοιπόν, το φτιάξε ρε, το φτιάξε ο σκύλος, το φτιάξε. Λοιπόν, πάμε. Όσοι ήταν στον official είδαν σίγουρα τη φωτογραφία που ανέβασα. Να θυμίσω, ξαναλέω, δείξαμε λίγο για τις ομάδες στην αρχή. Όσοι δεν ακούσατε πράγματα, μόλις κλείσει το βίντεο, το stream, πάμε πίσω. Τώρα,
παλιό ορθόδοξο Instagram. Το OG Instagram, το Instagram που λατρέψατε, λατρέψαμε κι εμείς, να πω την αλήθεια έτσι, να μην λέω, κι εγώ το γούσταρα πάρα πολύ. Να θυμίσω πως ανοίγει προς το παρόν, θα ανοίξει από το κινητό, θα ανοίξει από το κινητό στο μέλλον προς το παρόν με το command. Έρχεσαι εδώ, πατάς Instagram, αν δεν έχεις λογαριασμό κλπ, εδώ μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις comment από κάτω κλπ, ξέρω εγώ, είσαι κούκλος, έτσι, πάρτο, ωραία, το αφήσαμε και το command και έρχομαι λοιπόν εδώ και θέλω να ανεβάσω και άλλη φωτό. Θέλω να ανεβάσω και άλλη φωτό, ρε φίλε, πώς θα γίνει τώρα. Θέλω να βγάλω εδώ το γήπεδο. Πατάω, την έβγαλε, πάρτε το. Εντάξει, Instagram, παλιές, καλές εποχές, το Instagram που αγαπήσατε, το ζητήσατε πάρα πολύ καιρό, το ξέρω ότι ειδικά στον official σας έλειπε και στο Masters όμως το είχατε, νομίζω τώρα είμαστε ικανοποιημένοι όλοι, πλήρως. OG Instagram είναι back, είναι πίσω, okay. Άρα λοιπόν έχουμε και OG Instagram. Δηλαδή φέραμε αυτό με τις ομάδες, F4 διαλέγεις ομάδα, πας εκεί και λοιπά, γίνεται τον ταλαβέρι. Σας εξήγησα, θα το ξαναεξηγήσω και λίγο στο τέλος. Οπότε είστε και από εκεί ικανοποιημένοι. Βλέπετε εδώ τα παιδιά πετάνε ήδη φωτογραφίες, γίνεται ένας χαμός, ένας ωραίος χαμός. Τώρα, τι άλλο έχει έρθει, γιατί ρε σε άλλο, εντάξει, καλά όλα αυτά. Εδώ είπες για Mega Update, δεν ξέρω εγώ τώρα τι μου λες άλλο και πάει λέγοντας. Επειδή εγώ σας λέω πάντα για Mega Update και το εννοώ. Κάναμε κάποια poll, πέραν ότι ξαναλέω χριστουγεννιάτικο, έχουμε μπει σε mood Χριστουγέννων, έτσι, θα το δείτε σε λίγο και στους υπόλοιπους σερβερ, όπως και τα υπόλοιπα update μας, έτσι, ό,τι σερβερ έχει θα τα δείτε, ό,τι φτιάχνουμε θα τα δείτε και αλλού, συνηθισμένοι λοιπόν. Anyway, προχωρούμε, κάναμε λοιπόν κάποια poll για το Greek Mafia Official και ήρθαμε και είπαμε τι θέλει ο κόσμος και αυτό θα κάνουμε και ερχόμαστε λοιπόν και το κάναμε. Ζητήσαμε την άποψή σας και μας την είπατε. Alter λέει, είπαμε εδώ Alter λέω, άντε καλά, εγκεφαλικό. Είπαμε, στο Greek Mafia ρε τσακάλια, θέλετε τον official, θέλετε τα map κάτω. Ρωτήσαμε. Κάνανε εδώ τα παιδιά, απαντήσανε και λένε, Alter τα θέλουμε σαν τρελή στο Greek Mafia official. Πάρτε τα map κάτω. Εδώ, Μικέλ. Μικέλ. Τώρα εδώ θα σας δείξω κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Συνεργείο, Δήλητρος. Τμήμα για την αστυνομία μας. Έτσι. Ομορφιές. Και δεν είναι μόνο αυτά. Κάτσε να δω γιατί δεν θυμάμαι, είναι και μπάρμπας. Λοιπόν, έχω και κλαμπάκι. Sorry. Έχω και κλαμπάκι. Angels Club. Εδώ. Κάτσε να το δείξω. Κάτσε να μπω μέσα να σας το δείξω. Λοιπόν, και ήρθαμε λοιπόν και ρωτήσαμε, θέλετε κάποια map. Ωραίος, δεν έχω τα collision. Τέλειος. Το μοντάρω. Λοιπόν, να το. Κλαμπ εδώ, κάτω στη γη, μπαίνετε από μέσα και πάει λέγοντας. Άρα, φέραμε κλαμπ, φέραμε φαγάδικο, φέραμε καφετέρια, ό,τι ζητήσατε, το κάναμε. Έρθα μετά πάλι, νάτος και ο πρόεδρος. Έτσι, νάτος και ο πρόεδρος. Φαγάδικο, κάτω στην πόλη και αυτό, κάτω στη γη. Οπότε όποιος θέλει ορμάει, το προμηθεύεται και το τσιμπάει. Τώρα, ήρθαμε λοιπόν και ρωτήσαμε, θέλετε στο Greek Mafia Official το chat του Masters? Ναι. Το θέλουμε. Το επόμενο update λοιπόν που θα έρθει στον official είναι το chat του Masters. Έτσι, για να απογειωθούμε, για να γουστάρουμε. Έχουμε το Instagram μας που το λατρεύουμε. Instagram, το θυμίζω, θα ανοίγει από το κινητό σύντομα μέχρι τότε από εδώ. Άρα έρχεται chat, έχουμε μαγαζιά κάτω στη γη. Και ήρθαμε τώρα και στο Greek Mafia Official, τι ρωτήσαμε. Θέλετε Battleground όλη την ημέρα? Όχι, Alter, θέλουμε 6 με 10. Θα γίνει, αύριο θα το δείτε. Θέλετε Killzone όλη μέρα ή θέλετε 10 με 1. Θέλουμε 10 με 1 και αυτό θα γίνει. Ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε όλοι μας τα γούστα μας. Δεν θέλουμε όλοι ούτε σούτια όλη την ώρα. Θέλουμε μαγαζιά κάτω στη γη να μαζευτούμε να παίξουμε αρπή. Θέλουμε την ωραία μας την πλατεία μας. Θέλουμε το Instagram μας να ανεβάσουμε τις φωτογραφίες μας και να γίνει μουχαμπέτη. Και κάποιοι άλλοι γουστάρουμε να παίζουμε και αρπή με τις ομάδες μας, με τους συνδέσμους μας. Έτσι, τα δείξαμε. Να παίρνουμε τις περιοχές μας. Να, εδώ οι παουτζίδες έχουν ξεκινήσει, το τρέχουν πάρα πολύ δυνατά. Μαζί και οι Ολυμπιακοί βέβαια το προσπαθούν πάρα πολύ. Έτσι. Και να παίζουμε μετά τα σούτια μας. Και θέλουμε να παίξουμε και ξύλο. Δεν θέλουμε ρε σι άλτερ συνέχεια. Δεν θέλουμε συνέχεια πιου πιου κλπ.
θέλουμε 9 με 10 το βράδυ, κάθε βράδυ, μαζί και η αστυνομία, να παίζουμε κλωτσομπουνίδια. Να μαζευόμαστε σε διάφορα σημεία, θα το βγάζει, θα λέγεται, το event λέγεται Σέντρα Event, Event Σέντρα, το οποίο θα ανοίγει 9 με 10 το βράδυ, σε διαφορετικά σημεία, θα βλέπετε τον κύκλο, ο οποίος θα σας ανοίγει κανονικά, έτσι, θα το βλέπετε τον κύκλο, αυτός ο κύκλος θα ανοίξει ή εδώ πάνω, ή κάτω στο λιμάνι, οπουδήποτε θα το δείτε, και θα μπορείτε να πηγαίνετε οπαδοί, μόνο οπαδοί των ομάδων, δηλαδή που έχετε το job πάνω σας, θα πηγαίνετε στα διάφορα σημεία και θα παίζετε κλωτσομπουνίδια. Βλέπετε εδώ, έχει πάρει φωτιά το Instagram. Το παλιό, το ωραίο, αυτό που γουστάρετε. Το φέραμε γιατί το ζητήσατε. Και να θυμίσω ότι εδώ διαλέγετε ομάδες. Θεωρώ, και δεν είναι μόνο αυτά, έρχεται το Mafia League που θα δείτε τι είναι. Τα πράγματα θα είναι τόσο μπροστά, okay, τόσο μπροστά που δεν θα μας φτάνουνε. Έτσι το λέω. Γιατί όμως όλο αυτό? Γιατί έχουμε το καλύτερο community στην Ελλάδα. Το πιο δυνατό, το πιο πιστό, τους πιο μάγκες. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Όχι γιατί είμαστε εμείς καλοί, γιατί εσείς είστε καλοί. Τι άλλο να πω? Είπαμε στο Greek Mafia Official, ήρθαν κάποια poll. Θα έρθουν κάποια ρουλάκια για τις ομάδες για να μην γίνονται μπερδέματα. Να πω και αυτό, ότι έγινε και εκεί μια ωραία λαγούλα. Εγώ βλέπετε, βλέπω και κάποια κίτρινα μπλιπάκια, μην δίνετε σημασία, αυτά τα βλέπω μόνο εγώ. Να πω σε αυτό το σημείο ότι, θυμάστε λίγο, αλλάξαμε τα μπλιπάκια, τα συνεργεία, όλα αυτά πλέον έχουν όλα τα ίδια μπλιπ, για να μην υπάρχει μπέρδεμα και είναι άλλα αντί άλλων το καθένα. Όμορφα και ωραία οργανώθηκαν, τα φαγάδικα, τα gunshop, όλα έχουν το μπλιπ που πρέπει να έχουν, οπότε θα εγκληματιστείτε και σε αυτό το κομμάτι. Και γενικότερα έρχονται αλλαγές πάνω στα θέλω σας. Ο Greek Mafia Official ήδη γίνανε και για το Masters, θα έρθουν τα updateάκια, όλα τα updateάκια που λέω έρχονται και στο Masters, έτσι, έχουν έρθει και στο Masters. Απλά τα δείχνω τώρα γιατί είμαι στον Official. Map κάτω στη γη, Greek Mafia Official, Battleground, Κάγιο Πέρικο Event, Killzone, πιο αραιά, όχι όλη μέρα. Μαγαζιά κάτω στη γη για να παίξουμε RP, φωτογραφίες ανεβάζουν εδώ οι τσάκαλοι, κάνουν ό,τι γουστάρουν. Τα πρώτα μαγαζιά κάτω στη γη είναι διαθέσιμα, μπορείτε να έρθετε να τα πάρετε με την παρέα σας. Κλαμπάκια, φαγάδικα, καφετέριες, έρχονται ένα σωρό πράγματα. Ο Greek Mafia, ο Masters και ο Official είναι εδώ και σας περιμένουν. Να πω το αυτό και να κλείσω, ότι το βραδάκι κατά τις 10 έρχεται στριμάκι Alter Ego Ολυμπιακός Γιώργης ΠΑΟΚ και θα γίνει ο χαμός. Ξαναλέω, θυμίζω, εδώ ήδη οι ΠΑΟΚτζίδες έχουν πάρει φωτιά, κάτι εκεί με τους Ολυμπιακούς γίνεται νταλαβέρι, κάτι πάνε να κάνουν και οι Βάζελοι με τους ΑΕΚτζίδες. Και οι Αριανοί δεν υπάρχουν, οι Αριανοί εμφανιστείτε. Και να πω και για όσους παραπονιούνται, έρχονται και άλλες ομάδες. Έτσι, και άλλες ομάδες. Οπότε μην αγχώνεστε. Και έρχονται και ρουλάκια. Να πω ότι και η αστυνομία μας έχει συμμετοχή σε όλο αυτό το κομμάτι και έρχεται και, ξαναλέω, event που δεν έχει όπλα. Θα έχει μόνο ξύλο, μαχαίρια, ιστορίας, δεν ξέρω εγώ τι, δεν θα έχει όπλα. Έρχεται ειβεντάκι 9 με 10 που είναι και η αστυνομία μέσα με τα γκλοπ, με όλα αυτά, να γελάσουμε, να περάσουμε καλά, να το ευχαριστηθούμε το RP μας, να διασκεδάσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να διασκεδάσουμε. 9 με 10 λοιπόν θα τρέχει το Σέντρα event που είναι μόνο με όπλα, που, όχι όπλα που δεν είναι όπλα με πιστόλια, μόνο με μαχαίρια και λοιπά. Μόνο με melee weapon, να το πω πιο απλά. Αυτά για σήμερα. Νομίζω ήταν υπέρα αρκετά. Να θυμίσω, ξαναλέω, Instagram για τους πιστούς, τους παλιούς που το αγαπήσανε, το θυμηθήκανε, το λατρέψαν όπως ήτανε. Έρχεσαι εδώ, βγάζω εγώ, θα βγάλω την πόλη από πάνω γιατί είμαι μάγκας. Βασικά θα βγάλω το σήμα εδώ, εδώ, θα κάνω και το ζουμάκι μου, φωτογραφία. Πάρτο. Πάρτο. Και ανεβάζετε το Instagram το παλιό, ρε μάγκες. Τι άλλο να κάνω. Πλατιάρα, Χριστουγεννιάτικη, έχουμε μπει σε mood. Να θυμίσω, γιατί πάρα πολλοί ρωτάτε, έρχεται σύντομα Christmas VIP, το οποίο θα είναι donate και θα είναι κάτι φθηνό, να μπορούν όλοι να το πάρουν, να μην έχουν θέμα, το οποίο σας δίνει δωράκια εκεί με τα σκουραμπιέδες και τα μελομακάρονα που τα παίρνετε από το γκέτο, να είστε όλοι άνετοι και ωραίοι. Να θυμίσω κάτι που ξέχασα να πω, στον Greek Mafia Official, να το τονίσω αυτό, κάθε βράδυ 10 με 11 κάθε βράδυ 10 με 11 έρχεται ένα donate coin για κάθε kill στον Greek Mafia Official το βράδυ. Αυτά
Κάποιο έγραψε, λέει, κανένα σχόλιο για old school. Old school, παιδιά, κύριο Convict. Εγώ δεν είμαι προ το παρόν, δεν ξέρω, θα δούμε, είναι ο κύριο Convict εκεί. Αυτά, παιδιά μου. Α, περιμένετε από τον κύριο Convict, θα ανεβάσει βιντεάκια, ήδη ανεβάζει και θα ανεβάσει και άλλα πάρα πολλά και θα δείτε όσοι είστε για τον old school. Αυτά λοιπόν, Greek Mafia Official, Greek Mafia Masters on top. Δεν σταματάμε πουθενά, δεν πατάμε φρένο πουθενά. Έτσι. Και ξαναλέω, σύντομα αυτά όλα θα τα δείτε και στις υπόλοιπες ομάδες. Υπόλοιπες ομάδες, εγώ με τις ομάδες κόλλησα. Και στους υπόλοιπους σερβερς, είναι δεδομένο αυτό. Θα τα δείτε και από εκεί, σιγά σιγά. Τώρα θα δείτε τις επόμενες πλατείες, όλες οι πλατείες στον κόσμο κάπως έτσι θα μοιάζουν. Και όλα τα άλλα. Λοιπόν, συνηθισμένη μια ζωή. Αυτά. Νομίζω, τα ξέρω να πω τώρα, δεν ξέρω. Μην, θα παίξουμε, θα έχει τριμάκι το βράδυ, ελάτε για σούτια. 9 με 10 όσοι ρωτάτε. Για σπόλ είπα, κύριο Convict θα ανεβάσει βιντεάκια, ήδη ανεβάζει κάθε μέρα εκεί τα poll, φωτογραφίες, ιστορίες, οπότε κοιτάτε από εκεί. Ομάδες F4, πηγαίνουμε στο χωριουδάκι πάνω, διαλέγουμε, παίζουμε μπαλίτσα. Instagram, F8 Instagram. Stream είπαμε 9 με 10, εκεί να περιμένετε. 9-10 έχει και το. Μπορεί να μπούμε 9, να ανοίξουμε 9 για να παίξουμε και κλωτσομπουνίδια στο Sendra event. Αυτό. Ψεύτης λέει. Όπα, λέει, η Βόλ το είχε πρώτος. Μπράβο. Ας το είχε, ας είχαν και τα παιδιά. Δεν πειράζει. Ας είχαν και αυτοί κάτι πρώτα. Λοιπόν, αυτά. Φιλάκια σε όλους.